Χαίρετε, βρεσκε φίλοι από το κλειστό των Αγίων Αναργύρων. Προημιτελικός για την Development League Summer. Κέρβερ εναντίον World Gamers. Για τους Κέρβερους 25-5-41-4. Και το 15 από την άλλη μεριά για τους World Gamers Reload. 13-3-45-12 και το 5. Παλτάς, Σούλτης, Λιλής, Κοσμίδης και Φώτης Οξυγκάκης για τους Ριλόαντ, Μαράση, Σκληράκης, Λιγνάκης, ο Θακαρνάκης και ο πέμπτος είναι ο Ντάγκας. Πρώτη επίθεση για τους Κερβερούς. Για δύο Μαράση, αστοχή, ριμπάουντ του Οξυγκάκη. Αστοχή Κερβερή στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Οξυγκάκης σερβίρι στον Παλτά, εκείνος είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάουντ του Σκληράκη. Σημαντική απουσία του Σάκη Στραταριδάκη για τους Κέρβερους. Από την άλλη μεριά η Ριλόντ έχουν μαζευτεί. Εντεκάδα. Ντάγκας. Ντάγκας για 3 στο σίδερο ριμπάουντ, εύκολα από τον Ξυγκάκη. Αποστολές για τις δύο ομάδες. Λύση για τον Παλτά, βγάζει ο Ντάγκας. Για τους Κέρβερους, ο Λιγνάκης, Σκληράκης, Κοκαλάκης, ο Μιχάλης, ο Στραταριδάκης, Ντάγκας, Κανέλος, Καρνάκης, Μαράση, Χρυστοδουλάκης και Γιάννης Οδημάκης. Από την άλλη μεριά για τους World Gamers Reload. Στο πάγκο είναι ο Παπαγεωργίου, ο Παυλόπουλος, ο Κώστας, ο Σκλαβενίτης, ο Γραψόπουλος. Χρήσο Σούρτης, Στεφάνη, rebound του Μαράση. Ο Γραψόπουλος, ο Περιβολάρης και στο πάγκο φυσικά ο Σπύρος ο Σκλαβενίτης. Είναι η αποστολή των War Gamers. Βήματα του Ντάγκα. Και να φτάσουν εδώ οι Κέρβεροι. Απέκλεισαν με τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μάτς τους Μπράζερ Μπίχτερς. Στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα έγιναν τα δύο παιχνίδια, ενώ απέκλεισαν το προηγούμενο, την προηγούμενη φάση, στη φάση 16, τον Όφη Ηρακλείου, βήματα του Λιλί. 66-63 έτσι το μάτς του Όφη. Πριν μερικά οι World Gamers απέκλεισαν εύκολα τους Sharks με 2-0, ενώ θα βρήκαν σκούρα κοντά στην Ελαπούσε, την κέρδισαν όμως με 62-58 και βρίσκονται έτσι απόψε στον μεγάλο προημιτελικό. Πριν από λίγο οι αναλώσιμοι πήραν το πρώτο εισιτήριο για το Final Four. Σκληράκης για 3 στο σίδερο rebound του Κοσμίδη. Χωρίς σκορ στα πρώτα 100 δευτερόλεπτα. Σούλτης. Για 3 ο Κοσμίδης, Στεφάνη, rebound Μαράση. Πιο καλά η Τζάκη σε κέφι. 2 λεπτά χωρίς σκορ. Στο πιστό των Αγίων Αναργύρων, Κακαρνάκης στάρει, γυρνά, κάτσε σταθερό το αριστερό του πόδι, δεν βρήκε στόχο, rebound Κοσμίδη. Γιάννης Χρυστοπουλάκης μας μίλησε για λογαριασμό των Κέρβερων, περιμένει κλειστό μάτς με... χωρίς κάποια ομάδα να καθαρίζει το παιχνίδι από νωρίς. Γενικότερα στα play-off μετά τη φάση το 32 από το 16 και έπειτα δεν υπάρχει εύκολο match. Board Gamers να τονίσω είναι αίτητη. Κοσμίδης 4 δευτερόλεπτα, Σούλτης πρέπει να σουτάρει απέναντι, ο Λιλής προλαβαίνει. Αστοχή όμως από τα 6.75. Βγήκε η άμυνα για τους Κέρβερους. Ενώ ο νικητής της αποψινής αναμέτρησης θα παίξει ή με Smoking Aces ή με Anaconda. Νομίζω στο άλλο ζευγάρι είναι το φαβορί. Τελικό καλά που του Μαράση ανοίγει το σκορ. Και τα Anaconda και οι Smoking Aces πολύ δυνατές ομάδες. Σούρτη στον διασμό. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν του Μαράση. Σκληράκης. Στον Ντάγκα απέναντι ο Σιλιγνάκης φεύγει τον Παλτά. Μαράση από την κορφή της ρακέτας. Αστόχησε, rebound του Παλτά. Παλτάς λάθος, ο Σιλιγνάκης γύρισε. Έκλεψε ο Σκληράκης. 3-1-2-2 ο Σιλιγνάκης. Ξανά για τον Σκληράκη. Ήθελε λίγο καλύτερη την πάσα.
Μαράση αφήνει στον τάγκα για να ηρεμήσει εκείνος το παιχνίδι. Ράκης με το δεξί χέρι, αστόχησε ριμπάουντ του Κοσμίδη. Κοσμίδης για τον Παλτά, πολύ δυνατή πάσα. Λάβει από τον Φραντζέσκο, Παυλόπουλος μέσα με το 79, στέση του Παλτά με το 5. Υπάρχει φάουλ του Σούλπη. Δύο ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες. Λάθος επαναφορά από τον Ντάγκα. Wargamers είναι η μοναδική αίτητη ομάδα του Summer League και τα Ανακόντα που χάσει και η αναλώσιμη. Νομίζω και οι Σμοκινήσεις είχαν χάσει τη φάση των ομίλων. Σιγκάκης κλείστηκε έξω στον Λιλί, ο Νίκος σηκώνεται για 3, ο Στεφάνη θετικό rebound τον Οδυσσέα, τον Σούλτη, Παυλόπουλος με ταμπλό, αστοχή, με follow, ο ίδιος δεν τα κατάφερε, πήρε όμως το rebound, με ευκαιρία για τους Wargamers, όπου να συμπλώνει το πρώτο πεντάλεπτο, 2-0 το σκορ, Λιλίς και τον Σούλτη για 3, σίδερο, νέο επιθετικό rebound, τον Κοσμίδη, πολιορκούν την αντίπαλη άμυνα. Οι Wargamers reload, δεν σκοράρουν όμως. Σιγκάκη στα τάξη και 75, ούτε τώρα rebound του Καρκανάκη. Ντάγκας για τον Σκληράκη στον βιασμό, έρχεται το καλάθι. Τον Μάνο το Σκληράκη, ασίστ του Ντάγκα. 4-0 σκορ πρώτου πενταλέπτου, από ό,τι φαίνεται από ένα φάουλ που κάνει δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Ξυγκάκης γυρνά από μέση απόσταση, αστοχή, ο Σούλτης παίρνει το rebound και δίνει φάουλ χαμηλά τον Σιλιγνάκη. Νίκος ο Καλαϊτζάκης, η επόμενη κίνηση με το 14 στη θέση του Λιλί με το 45. Σιγκάκης στόχησε rebound του Κοσμίδη. Λος δεν σκοράρει και δίζει φάουλ και θα εκτελέσει τις πρώτες φορές του παιχνιδιού. Έξω από τη βολή του Φραντζέσκου. Μέσα η δεύτερη, ο πρώτος πόντος στον Wargamers Reload από τον Κοσμίδη. 4-1. Τρία ομαδικά κέρδερη, μόλις ένα η Reload. Σκληράκης. Ανάκης γελνά. Δεν τα κατάφερε, λοιπόν, του Κώστα του Παυλόπουλου. Καλαϊτζάκης κατεβάζει, περνάει το κέντρο. Παυλόπουλος για 3. Επιθετικό rebound του Κοσμίδη, έχουν πάρει πολλά επιθετικά rebound. Goal foul τον Φραντζέσκο. Κοσμίδη θα εκτελέσει μία βολή αυτή τη φορά. 4-3. Αλλαγή ο Λιλής με το που έκατσε ξαναμπαίνει με το 45. Έξω ο Σούλτης με το 13. Δεύτερο φάουλ του Μαράση, τέταρτο των Κέρβερων. Μέσα και η βολή με 4 πόντους του Κοσμίδη σοφαρίζουν οι Wargamers Reload. Κανέλος με το 23 στη θέση του Σιλιγνάκη με το 4, ενώ ο Μαράση με το 41 θα κάτσει στο πάγκο. Το 25, στο 25. Στη θέση του το 14. Κωστή! Στο 14 είσαι, στο 14 είσαι. Ο Καλάκης. Όχι, όχι. Τάγκας. Καρνάκης, έχουν φωνό ακόμη. Κέρβερη, λάθος του Καγκανάκη, κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Παυλόπουλος στον εφιασμό, δυνατή πάσα. Τον Παυλόπουλο για το Ξυγκάκη.
Σπυράκης. Το Κανέλο με την προσπάθειά του για δύο είναι άστοχος. Rebound του Κοσμίδη. Κυλής στο Τσιγκάκι. Τσιγκάκι σε κίνηση, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, παίρνει όμως φάουλ. Πολλά φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο η Κέρβερη. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, 3 και 48 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Παίξε από τη βολή. 2 στις 4 έχουν οι World Gamers. 2 στις 5 αμυντικό rebound του Καγκαρνάκη. Κοκαλάκης. Λάθος πάθος του Κοκαλάκη, δεν μπορεί να το Κανέλος. Το διαβατήσω Παπαγεωργίου με το 8 στη θέση του Φώτη του Ξυγκάκη με το 3. Έτεσε. Κοσμίδης, βήματα, φάουλ, βήματα με λιωρέφερη. Κοσμίδη. Νομίζω μέχρι στιγμής η μία ομάδα καταστρέφει το παιχνίδι της άλλης. Παίζουν καλή άμυνα και οι δύο ομάδες. Λιλής κλέβει λάθος του Σκυράκη στον διασμό οι World Gamers. Δεν έχουν να δώσει βάλει Κέρβερη, Λιλής, καλάθι και φάουλ. Θα πάει και εκείνος με τη σειρά του στη γραμμή φιλανθρωπίας. 6-4 για πρώτη φορά μπροστά οι World Gamers Reload. Έμεσο το του Λιλή 7-0 το σερί των φιλοξενούμενων. Αυτές έπαιζε η πρώτη ομάδα των World Gamers και τα πρώιμη τελικά της Master. Πήθηκε 57-53 εδώ από τους Hall of Fame. Άστοχος ο Σκληράκης για 3. Rebound του Κοσμίδη. Καλαϊτζάκης. Δίνει στον Λιλή. Λιλής καστή πάσα για τον Παπαγεωργίου. Παυλόπουλος από τη γωνία για 3 και αυτό μέσα. Θέλει το πρόβλημα πάνω με time out. Κέρβερη διαφορά έχει φτάσει στους 6-2 και 35 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 4-10. Κανέλος, η τάπα του Κοσμίδη, έφυγε ο Καλαϊτζάκης. Ο Καλαϊτζάκης θα πετύχει το καλάθι. Όχι, αστόχησε, rebound του Σκυράκη. Φοβήθηκε το στόπο ο Καλαϊτζάκης. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ορθά την προσπάθεια. Ντάγκας. Φιλάνε τα δευτερόλεπτα. 10 στη διάθεση των Κέρβερων. Καλαϊτζάκης κλέβει. Λάθος του Ντάγκα, του πήρε την μπάλα καθαρά ο Καλαϊτζάκης. Μιλής. Δεν βλέπω κινητικότητα από τον πάγκο των Κέρβερων. Να πάρουν ένα time out. Παυλόπουλος για 2. Αστοχή. Ριμπάμπ του Σκυράκη. Σκυράκης για τον Κανέλο, δυνατή πάσα, λάθος. Time out, Κέρβερη. Πεντάδα των Κέρβερων, 4-14, 10-25 και 23. Από την άλλη μεριά, 14-8-79, 13-45. Παπαγεωργίου δεν πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Rebound το Στραταριδάκι, Κανέλος. Το Σιλιγνάκι. Έχουν γυρίσει και έχουν οργανωθεί στην άμυνα οι Core Gamers. Νέλος, δύσκολη προσπάθεια, Κατανάκης στο rebound, το stop του Παπαγεωργίου, φάουλ, κάνει φάουλ στη συνέχεια, σωστό το φάουλ. Υπόθηκε. Δύο βολές για τον Μιχάλη Στραταριδάκη. Παράστα επιστρέψει στην πεντάδα των Κέρβερων μέσα από τη βολή. 5-10 μετά από πολλή ώρα κάποιους πόντους για τους Κέρβερους. Στο η δεύτερη, rebound από τον ίδιο. Ο Χάρης Στραταριδάκης δίνει νέα 14 δευτερόλεπτα στους Κέρβερους. Σιλιγνάκης. Κανέλος, το
δεξιά βημάτων Κυριανάκης. Προλαβαίνει αστοχή. Η μπάλα είναι για World Gamers. Έβγαλε ο Κοκαλάκης Μαράση με το 41 και ο Χριστοβουλάκης με το 44. Στις θέσεις των Κακαρνάκη με το 25 και του Κοκαλάκη με το 14. Αλλάζουν τους ψηλούς τους οι Κέρβεροι. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λιλής για 3, μπάλα παίρνει ύψος. Πρώτερα από όλους ο Σιλιγνάκης, ο Γιάννης. 5-2 τα φάουλ. Σταταριδάκης για 2, είναι άστοχος. Θετικό rebound του Γιάννη του Χριστοβουλάκη. Σιλιγνάκης φάουλ, τρίτο μαδικό των WarGamers. Σιλιγνάκης με το 3, στη θέση του Παυλόπουλου με το 79. Αλλάξτε τον Οδυσσέα. Είναι παίκτης που περιμένουν πολλά από τους Κέρβεροι από εκείνον. 4 δευτερόλεπτα, Στραταριδάκης αργή, κυλάει ο χρόνος. Σιλιγνάκης από μακριά, στο χείρι πάνω του Μιλή. Δεν πρέπει να βιαστούν οι WarGamers. Βγαίνει όμως ο βιασμός. Καλαϊτζάκης με ανάποδο λέει απαστοχή. Την πάνω του Σιλιγνάκη, η τελευταία επίθεση είναι για τους Κέρβερους. Εδώ με βουτιά τερματοφύλακα. Αν δεν έβρισκε θα ήταν κατοχή για WarGamers. Πήγε όμως να ανακόψει τον εμφυλιασμό. 9,3. Ένα φάουλ μπορούν να κάνουν WarGamers. Φάουλ του Παπαγεωργίου. Μαράση. Δύο βολές δίνουν οι WarGamers. 4,4. Έξω από τη βολή. Άσε θα βάλει δεύτερη και διαμορφώνει λογικά το σκότ του πρώτου δεκαλέπτου. Καλαϊτζάκη. Βήματα του Καλαϊτζάκη. Time out των Κέρβεροι για να οργανώσουν με επίθεση 3 δευτερολέπτων. Πεντάδα των Κέρβερων 4-5-10, 41-23 για τους WarGamers, 8-13-3-14 και ο Λιλής με το 45-3,4 στη διάθεση των Κέρβερων. Κανέλος. Το Μαράση παίρνει το σουτ για 2, αστοχή, rebound του σουτ και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους WarGamers Reload στο συν 4-16. Λοιπόν, δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό των Αγίων Αναργύρων, πεντάδα των WarGamers Reload, 5-45-3, 12-79 για τους Κέρβερους, 41-23-4, 10-25 ο Κακαρνάκης. Πρώτη πτήση για τους Reload, το Σμίδης. 16 υπενθυμίζω το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ωραία, αλλάζουμε την μπάλα οι Gamers. Παυλόπουλος ελευθερώνει τον Παλτά για 2. Ανοίγει το σκορ του δεκαλέπτου, ασίστ του Παυλόπουλου. Καλά θα τον Παλτά. 6-12 double score για τους WarGamers. Συγγνάκης. Το Κανέλο. Ενώ έχουν βάλει τρίποντο μέχρι στιγμής οι Κέρβεροι. Λάθος του Κακαρνάκη, έκλεψε ο Παλτάς. Παλτάς για τον Παυλόπουλο που δεν έβλεπε. Λάθος του Παλτά, έκλεψε ο Σιλιγνάκης. Σιλιγνάκης στον θυασμό, έρχεται το πρώτο καλάθι των Κέρβερων. Σκοράρουν δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Διαφορά ξανά στις 4, 8-12. Παυλόπουλος. Αστοχή από τα 6.75 rebound του Κακαρνάκη, φάουλ του Κοσμίδη. Αυτό το φάουλ του δευτερού δεκαλέπτου. Δεν έχουμε δει Γραψόπουλο μέχρι στιγμής και τον περιβολάρη τον αρχηγό. Στους WarGamers Reload. Τώρα μεριά δεν έχει παίξει ο Γιάννης ο Δημάκης Κανέλο. Έτοιμο καλά, τρομερή τάπα από τον Κοσμίδη. Του δίνει το χέρι ο Κακαρνάκης. Τον συγχαίρει για την τρομερή τάπα.
Φραντζέσκου. Σαραϊδάκης, Κακαρνάκης, η προσποίηση σιγουρεύει το καλάθι. Έφαγε την προσποίηση ο Κοσμίδης και φτάνουν σε διψήφιο αριθμό πόντων οι Κέρβεροι. 10-12. Έτσι όπως κυλάει το μάτς, πάμε σε σκορ μάξιμο μέχρι 55 πόντους. Παυλόπουλος για 3 στο βάζι, ασίστ του Λιλί. 10-15. Από ένα τρίποντο, Λιλίς και Παυλόπουλος. Κανέλος το βίζει φαουλ χαμηλά από τον Παλτά. Καρνάκης, άσχετο φορά, rebound επιθετικό από τον Γιάννη Κανέλο. Κανέλος, το χι, μπάλα στα χέρια του Κοσμίδη. Το φτάσει στον διασμό η Γοργέ με την Ιλόα. Βγάζει ο Στραταριδάκης που επέστρεψε γρήγορα. Για πρώτη φορά μέσα ο Κώστας ο Σκουαδονίτης. Εκείνος δεν είναι το παίξει, τώρα θα μπαίνει. Με 23 στη θέση του Παλτά με το χέρι. Και ασίστ του Κώστα του Σκλαβενίτη και κάπως έτσι οι Γόργια με ζηλώτ παίρνουν αέρα 8 πόντων 10-18. Κάνουμε το τρίτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι Γόργια με ξύζουν σιγά σιγά διαφορά. Νοκάουτ το παιχνίδι. Υπάρχει φάουλ, όχι, δεν υπάρχει φάουλ, απλά έβγαλε ο Λιλής 12 δευτερόλεπτα στη διάθεση των γηπεδούχων. Τέλος έξω στον Στραταριδάκη. Με δευτερόλεπτα, Κανέλο στο ταμπλό, ριμπάουντ του Παυλόπουλου, Λιλής. Έτοιμο καλάθι για το Ξιγκάκι, δεξί λέει άπαση του Λιλή. Time out έχουν ζητήσει οι Κέρβεροι. Double score και διψήφια διαφορά. Δεν έχουν άλλο time out. Δεν έχουν time out, Κέρβερ, τα πήραν και τα δύο στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν πήραν ένα στα μέσα του δεκαλέπτου και ένα στο τέλος για να οργανώσουν την επίθεση. Καρνάκης. Λιγνάκης για 2, δίνοντας καμπύλη στην πορεία της μπάλας. Αμυντικό rebound του Ξιγκάκη, έχουν επιβάλει το δικό τους ρυθμό. War Games Reload. Ξιγκάκη ζητά απέναντι για να σηκωθεί. Μόνος του έχει πατήσει πλάγια γραμμή. Ο Ξιγκάκης έκανε το λάθος. Γιάννη, σε το 12 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καρνάκης από την κορφή της ρακέτας είναι στο κοντασί του Κανέλου. Είναι τη λύση ο ψηλός για τους Κέρβερους. Λύση. Φάουλ χαμηλά. Θα δώσει την πάσα στον Κοσμίδη. Ντάγκας μέσα με το 15. Η θέση του Σλιγνάκη με το 4. Τελείς. Παυλόπουλος για τον Κοσμίδη. Είναι αρκετό χρόνο τη διάθεση του Σιγόργια με Τριλόατ. Κοσμίδης παίρνει 3 παίχτες πάνω του. Γι' αυτό τον λόγο σουτάρει μόνος του ο Λιλής. Αστοχή όμως από τα 7 μέτρα. Rebound του Κακαρνάκη. Και ο Δημάκης θα περάσει από λίγο στο μάτς. Ντάγκας, προσπάθεια εκτός ισορροπίας με καμπλό. Δύσκολα καλάθι του Ντάγκα με το που μπήκε. Βρίσκει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. 14-20.
Που μπαίνουμε, πρέπει να είναι στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Λάμπος πάσα του Τσιγκάκη, Κανέλος προϋποθέσεις εμβιασμού βρίσκει τον Κακαρνάκη, εκείνος πετυχαίνει τον καλάθι του Κανέλου. Να λοιπόν που οι Κέρβεροι αντιδρούν με 6-0 σερί, δοκανίζουν τη διαφορά και πλησιάζουν στους 4-16-20. Ο Γραψόπουλος θα περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ για τους World Gamers Reload. Θα του φάμε το σώμα του Σταταριδάκη, δεύτερο ομαδικό των Κέρβερων. Παυλόπουλος έξω με το 79, μέσα ο Γραψόπουλος με το 21, ενώ ο Στραταριδάκης με το 10 έδωσε τη θέση του στον Δημάκη με το 99. Συγκάκης. Συγκάκης από τα 7 μέτρα στη Στεφάνη, επιθετικό rebound όμως από τον συμπαίκτη του Κοσμίδη, ο οποίος κάνει λάθος, κλέβει ο Ντάγκας. Κανέλος θα πετύχει δύο κολλούς πόντους με αριστερό, λέει άπαση στην Τάγκα, τη διαφορά στο καλάθι, 8-0 σε ρίγκ Κέρβερι. Μιλίζει τα αλλαγή, πέρασε το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Μιλίς, Κοσμίδη, υπάρχει φάουλ, δύο βολές. Μιλί. Για τον Κοσμίδη. Λοιπόν, ο έξω ο Ξυγκάκης με το 3 και ο Λιλής με το 45, μέσα το 5 ο Παλτάς και το 14 ο Νίκος ο Καλαϊτζάκης. Δύο αλλαγές από τους πολεμιστές. Έξω την βολή. Όποια ομάδα και να περάσει θα είναι το πρώτο Final Four της ιστορίας της. Εντάξει, μπορεί και μέσα τώρα φτιάχτηκαν οι Reload. Και δεν είναι από πρόπαση. Έξω η δεύτερη βολή και η δεύτερη βολή. Ριμπάν του Κακαρνάκη. Κανέλο, υπάρχει φάουλ του Κραβενίκη. Δύο βολές για τον Γιάννη τον Κανέλο. Και πέρσι έπαιξαν στη Μάστερ. Διαλύθηκαν ουσιαστικά, για αυτόν τον λόγο έπαιξαν φέτος στην B2. Πήγαν από το πουθενά να μπουν στα play-off για να διεκδικήσουν τον άνοδο. Δεν τα κατάφεραν και του χρόνου στην B2. Μέσα στην βολή του Κανέλου. Με 19-20, 3-4 τα φάουλ. Δεν ισοφαρίζει ο Κανέλος, ο Κακαρνάκης, το επιθετικό rebound. Ανάμεσα σε δύο το μπλοκ του Κοσμίδη. Δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη στη διάθεση των Κέρβερων. Κανέλος, Ντάγκας αποφεύγει τον Καλαϊτζάκη, αστοχή. Δεν έχει βρει μπάλα στο σίδερο, υπάρχει και φάουλ του Μαράς, είναι το τρίτο του, το rebound το πήρε ο Γραψόπουλος με το 21. Σκληράκης με το 5 στη θέση του Κανέλου με το 23 και ο Κοκαλάκης με το 14 στη θέση του Μαράντσι με το 41, τρίτο φάουλ για εκείνον. Ψόπουλος σηκώνεται για 3, δεν το βάζει. Μπάντ το καλάκι. Ντάγκας 2, παραβίσκει το διχτάκι. Νέο αμυντικό ριμπάντ τον Ψόπουλο. Λαρονίτης. Ζάκης, ζήτησε ο Παλτάς. Παλτάς παίρνει την προσπάθεια, airball. Rebound του Σκληράκη. Έχουν κολλήσει την επίθεση εδώ και ώρα οι μπλε. Δυνατή πάσα του Ντάγκα για τον Σκληράκη. Τρία λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Τρίτο κατά σειρά από ημιτελικό. Διβέλο με του Summer League. Σλαβενίτης. Ραψόπουλος. Πάολ υπάρχει. Δεύτερο.
τους Wargamers. Και δεύτερη rebound του Δημάκη. Κάθε φάουλ μέχρι την ανάβαυλα σημαίνει πολλές και για τις δύο ομάδες. Συμπλήρωσαν τα 5 οι Κέρβεροι. Δαγκαζιά 2, Κακανάκι στο θετικό rebound. 11-0 το σερί των Κέρβερων που προσπερνάνε, νομίζω, για δεύτερη φορά παίρνουν κεφάλι στο σκορ μετά το αρχικό 4-0. Κοσμίδης, ούτε τώρα έρχεται το καλάθι, rebound του Τάγκα. Το δευταίο δίλεπτο του πρώτου χρόνου. 21-20 μπροστά η Κέρβερη. Σπυράκης, πες Γαλλία μπροστά, βαίνει της έξω στον Τάγκα. Τώρα λίγο στο λάθος. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Σούλτης με το 13 στη θέση του Κοσμίδη με το 12 για να πάρει ανάσες ο ψηλός. Δύο Τάγκα στο σίδερο, rebound από τον ίδιο. Θα πετύχει και τον καλάθι, 23-20. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουν πάρει time out οι Wargames Reload. 13-0. Τρελό σερί Κέρβερι. Καλαϊτζάκη, φάουλ, δύο βολές για τον Νίκο Καλαϊτζάκη. Μιλήσει με το 45 στη θέση του Παλτά με το 5. Δεύτερο φάουλ το 15. Έξω από τη βολή, ακόμη μια χαμένη βολή για τους Gamers. Σε δεύτερη Παπαγεωργίου με το 8 στη θέση του Γραψόπουλου με το 21. Νέα κίνηση από τον Πάγκο. Τρεις ο Ντάγκας και αυτό μέσα με ταμπλό. 26-21. Από το μείον 10 στο συν 5 η Κέρβερη. Παυλόπουλος με το 79 στη θέση του Κώστα του Σκλαβενίτη με το 23. Στα αποδητήρια κοντάς το προβάδισμα η Κέρβερη. Παυλόπουλος για δύο, στόχησε rebound του Σκυράκη. Σκυράκη κατεβάζει πάλι του Παπαγεωργίου, δύο βολές. Τρίτο φαουλ του Παπαγεωργίου. Τρίτο φαουλ του Παπαγεωργίου. Μέσα από την βολή, που κάνει το χατήρι. Σε δεύτερη, έχει πει γρήγορα όμως, μέσα στην ρακέτα ο Σκυράκης, πρέπει μπάλα να βρει στο σίδερο και μετά να πατήσει το ζωγράφιστο. Από μία επίδυση ακόμη λογικά η κάθε ομάδα. Μιλής. Σούλτης, φτάνει τον Παυλόπουλο. Παπαγεωργίου, προσπίση. Σούλτης, 5 δευτερόλεπτα. Καλαϊτζάκη στη λήξη. Αστοχή από την περιφέρεια, rebound του Σκυράκη. Τελευταία επίθεση για τους Κέρβερους. 1,5 δευτερόλεπτο θα απομείνει στους Wargamers αν μείνει μπάλα στα χέρια των Κέρβερων. Ο Σκυράκης για 3 από το πουθενά. Είπε να σηκωθεί από την περιφέρεια και στο σύν 9-21 σε λινιασμένο σερί Κέρβερη. Λιλής έχει κάνει βήματα, λάθος. Αγγίνο! 2,7 στη διάση των Κέρβερων που πάνε με καλή διαφορά στα αποδητήρια. Πακαρνάκης για 3, αστοχή, τέλος. Του μηχρόνου 30-21 μπροστά η Κέρβερη. Όπως και η
παρκέ στην έναρξη του δευτέρου μηχρόνου. 30-21 μπροστά η Κέρβερ, η πεντάδα τους 15-5, 4-25 και 41 για τους World Games Reload, 14-45-12, 13 και ο Κώστας ο Παυλόπουλος με το 79. Παυλόπουλος, Λιλής, Σούρτης, Καλαϊτζάκης και Κοσμίδης. Για τους φιλοξενούμενους είναι για τους κυπεδούχους Ντάγκας, ο Σκληράκης, ο Σιλιγνάκης, ο Κακαρνάκης και ο Μαράντσι. Πότε πεις για τους Κερβερούς. Σιλιγνάκης, λάθος, έκλειψε ο Λιλής. Πάσα του Νίκου, δεν προλαβαίνω. Έτερος Νίκος, ο Καλαϊτζάκης, λάθος του Λιλή. Το λάθη ξεκινάνε το δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες. Θυμίζω, 20-10 προηγήθηκαν οι Wargamers, λόγω στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. 21 σερί, Κέρβερι, Ντάγκας, καλάθη και φάουλ, νομίζω μετράει. Μετράει, θα εκτελέσει και μία βολή. Νομίζω σωστά μετράει το καλάθι. Και σειρά των Κέρβερων να χτίσουν διψήφια διαφορά. 32-21. Μία συγκλονιστική βολή για τον Τάγκα που κάνει πολύ καλό μάτς. Έμεσο τρίποντο. Θα δούμε τώρα πώς θα διαχειριστούν το προβάδισμα τους οι Κέρβεροι, αν θα έχουμε αντίδραση από World Games Reload. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται με τέτοια διαφορά πίσω στο σκορ οι World Gamers σε όλο το προβάδισμα. Καλαϊτζάκης, Λις για τρεις, δεν το βάζει rebound, του σούρτη και βρίσκει και φάουλ από τον Ντάγκα. Τρίτο φάουλ του Ντάγκα. Λιλής, φάουλ του Σιλιγνάκη, δύο βολές για τον Λιλή. Όχι χαμηλά το δημιουργείο. Χαμηλά δεν είναι το φάουλ ο ρέφερι. Αν το χρέωνε στον Κακαρνάκη τότε θα ήταν δύο βολές. Σούλτης. Χωρίς καλάθι εντός παιδιάς, περίπου για 10 λεπτά η World Games Reload. Λιλής, δίνει τη λύση μετά από ώρα. 33-23. Δύο φάουλ ήδη η Κέρβερη, ένα η World Games Reload. Τάγκα. Εδώ θα κάνω το Κακαρνάκη. Φάουλ, δύο βολές. Κακαρνάκη. Φάουλ του Καλαϊτζάκη. Καρνάκης θα βάλει την πρώτη βολή. Έξω η δεύτερη rebound του Σούλτη. Οδυσσέας για τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης διστάζει, Σούλτης. Το δείχνει στον Λιλί, το Σμίδης γυρνά. Μπάλα από κόντρα στον Καλαϊτζάκη, αστοχία του περιφέρεια. Μπάλα για Κέρβερους. Προσπαθεί να ξυπνήσει τους World Games Reload που εφηδιάστηκαν το σερνιασμένο φινάλε των Κέρβερων στο πρώτο ημίχρονο. Άστοχος ο Ντάγκας. Λιλής. Πάει βοήθεια του Κακαρνάκη. Αστόχος ο Λιλής. Λιμπάουν του Σιλιγνάκη. Σκληράκη στον βιασμό. Με αριστερό λέγαπ στο σύν 13. Κέρβερι 36-23. Παρά την απουσία του Σάκη του Σταταριδάκη θα πηγαίνουν περίφημα. Ένα βήμα πίσω. Παυλόπουλος για 3. Δίνει τη λύση. Ασίστη Κοσμίδη. Τρίποντα ψυχολογίας. Διαχειρός Κώστα Παυλόπουλου. 36-26. Ο Καρνάκης γυρνά να σβένα με τον Κοσμίδη, βήματα έχει κάνει.
Σιγκάκης με το 3. Στη θέση του Καλαϊτζάκη με το 14. Τεχνίδι των ανατροπών μέχρι στιγμής. Να δούμε πίσω. Όμως θα έχουμε απάντηση από τους Wargames πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Λιλής, το κόψιμο του Μαράσι, ο Κοσμίδης είναι εκεί, καλάθι και φάουλ. 5-0 σε ρίγκο Wargames reload. Τρίτο φάουλ. Τρίτο φάουλ και για τον Καγκαρδάκη. Θα καίει η βολή, έμεσα ο τρίποντο. Το μείον 13, στο μείον 7. Η ομάδα του Σπύρου του Σλαβενίτη είναι ο πρόεδρος, αρχηγός είναι ο Κώστας ο Περιβολάρης. Κάθε φάουλ, Παυλόπουλ πάνω στον Σπυράκη. Τρία ομαδικά, ήδη οι δύο ομάδες. Παράση. Σπυράκης 5 δευτερόλεπτα, σηκώνεται για 3. Rebound του Τσιγκάκη. Φεύγει τον Κακαρνάκη. Τσιγκάκης είναι παίχτης κουβί. Αυτά εδώ τα σουτ, αν τα βάζει τώρα στο έξε. Rebound του Κακαρνάκη. Τσιγκάκης πάει σε ύπουλα να πάει να κλέψει και ο Τσιγκάκης. Αλλά στο low post, τον Καγκαρνάκη, Σπυράκη, βήματα. Αλλαγή ο Κανέλος με το 23, στη θέση του Σιλιγνάκη με το 4. Και ευκαιρία των gamers να ροκανίσουν κι άλλο τη διαφορά. Σιγκάκης. Παυλόπουλος για τον Λιλί, σηκώνεται για 3, στη Στεφάνη, rebound του Ντάγκα. Κάθε για ακόμη μια ευκαιρία να πλησιάσουν οι Wargamers. Λάθος του Ντάγκα, έβρικε τον Σκληράκη. Μας έχουν πάει και τα κουνούπια. Δεν κάνει, κάνει ζέστη αλλά όχι αφόρητη. Μπορείς να παίξεις μπασκετάκι. Κοσμίδης, δεν το βάζει, έρχεται ο Σούφης. Είναι μια ευκαιρία, Σιγκάκη βήματα. Φραταριδάκης θα περάσει μέσα. Έξω Σκληράκης. Μέσα το 10, έξω το 5. Στο κάρβινο παίζουν οι Σμοκινέσεις με Σανακόντα. Φάουλ του Σιγκάκη. Έστω άθελα του έκανε φάουλ νομίζω. Και δίνεται. Τέταρτο μαδικό για τους Reload. Κανέλος. Τίδατε στον Μαράση. Δεν έχει φανεί άλλο το Άντι. 1,8 στη διάθεση των Κέρβερων. Καλάθι τον διασμό από το Φώτη το Τσιγκάκη. Time out οι Κέρβεροι, 8-0 σε ρίγουρ και μες ριλόντ. Πεντάδα των Κέρβερων 15-25, 10-23 και 41 για τους World Games Reload, 79-3-45, 13-12. Δεύτερη ομάδα του Final Four είναι η Γιουγκοπιάστικα. Κέρδισε πριν από λίγο τους τυφώζεις στον Κολονό.
Γιουγκοπιάστηκα λοιπόν αναλώσιμη. Δύο ιστορικές ομάδες θα παίξουν τον έναν τελικό. Έβαλε ο Κοσμίδης. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τις άλλες δύο ομάδες του Final Four. Δευτέρα θα γίνει το Final Four στον Κολονό. Κανένας αργεί να επαναφέρει. Κάνει λάθος, όχι, βγάζει ο Παυλόπουλος. 8 δευτερόλεπτα. Στραταριδάκης. Δεν σκοράρει την πάνω του Κοσμίδη. Μιλής απέναντι μόνο στον Παυλόπουλος. Τον είδε Παυλόπουλος για το Σούλτη. Έρχεται το Ξυγκάκι, σώζει τουλάχιστον την επίθεση για τους Wargames Reload. Είναι μία φωνάζουν από τον πάγκο. Παυλόπουλος αστόχησε την πάνω του. Τον Καρνάκι έχουν κολλήσει στους 36 πόντους οι Κερβέροι. Μετά το 36-23. Μπάγκας στη γωνία, ο Κανέλος θα πάει μπάλα σε εκείνον. Κανέλος μαζεύει ο Κοσμίδης στο rebound. Λυλής εφέσει offside ο Παυλόπουλος. 36-33 assist από τον Λυλή. Καλάθι του Παυλόπουλου. Δεν πρέπει να πάρουν πάλι time out οι Κέρβεροι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να παραμείσουν ακόμα ένα time out. Έχουν πάρει ήδη ένα. Ο Καρνάκης με τα βήματα έχει κάνει και μείνονται. Βγάζουν ψυχή στο 3ο δεκάλετο οι Wargamers. 10-0 το σερί που τρέχουν. Ο Καλάκης θα περάσει πολύ λίγο για τους Κέρβερους. Παυλόπουλος με το Ξυγκάκι. Έχουμε ισοπαλία. Δεν έχουμε ισοπαλία. Rebound του Κοσμίδη. Παυλόπουλος, ούτε εκείνο σκοράρει. Ριμπάνω του Μαράση. Στον διασμό. Παθή φάουλ του Λιλί. Καλό φάουλ, δύο βολές βέβαια. Τώρα το είδα, πέμπτο ομαδικό των World Games Reload. Του Καλάκη με το 14, στις του Πακαρνάκη με το 25, ενώ ο Παπαγεωργίου με το 8. Στις του Παυλόπουλου με το 79. Άρχισε και η δεύτερη εύκολα το rebound από τον Σούλτη. Ζυγάκης. Φάουλ υπάρχει, τέταρτο μαδικό για τους Κέρβερους. Φάουλ του Ντάγκα. Αλλαγή. Ο Καλατζάκης με το 14, στη θέση του Λιλί με το 45. Ρεφ. Έχει νερά, κοίτα πόσα νερά έχει. Και μέσα η πεντάδα του 41-14, 5, 23 και 10. Για τους Wargamers 13 14, 3, 12 και 8. Τρία λεπτά ακόμη για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο στο κεφόταν Αγίων Αναργύρων. Ο Σμίδης δεξί χουκ στο σίδερο ριμπάντ του Καλάκη. Σιδηράκης Μαράση. Πάλι με το σώμα. Δύο βολές, πάλι του Σούλτη. Δύο βολές για τον Μαράση. Έχουμε δει δύο μεγάλα comeback και δύο μεγάλα blackout για τις δύο ομάδες. Μέσα από την βολή επιτέλους ξεκολλάνε από τους 36 πόντους οι Κέρβεροι. Έξω η δεύτερη. Του πάνω του Σούλτη. Αλλά η Τζάκης. Αλλά η Τζάκης μπερδεύεται την μπάλα εκτός από εκείνον. Κάνε το λάθος. Νίκο, πάνω.
γωνία πάνω το σούπις. Έξω στο κανέλο. Γράψει, θα πάρει γερά στο χείρι πάνω από τον ίδιο. Ούτε τώρα έρχεται μαζεύει τελικά το rebound το Σούλτης. Δεν μπορούσαν να κερβερεί. Σούλτης για τον Παπαγεωργίου. Καλαϊτζάκι βήματα. Καλά τα βήματα. Μου κολλήσει τώρα και η War Games Reload στην επίθεση. Τέλος. Ράντς με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά κάνει λάθος. Αν έχεις μπροστά το κοβλίδι, δύσκολα μπορείς να ολοκληρώσεις μέχρι μέσα την προσπάθεια, ειδικά μου πατήσεις μακριά. Λίγες εξανότητες να σκοράρεις, ο Κοσμίδης όμως καλάθι και φάουλ. 37-35. Παλικαρίσιο καλάθι από Κοσμίδη. Έξω η βολή, πάντα από τον ίδιο. Κοσμίδης, αυτή τη φορά στο χείρι, μπάουντ του Κοκαλάκη και λάθος πλέον ο Σούλτης. 1-20 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τσιγκάκης από μακριά, σίδερο, βιάστηκε. Τσιγκάκης rebound του Στραταριδάκη. Φαλτάς θα περάσει για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο μάτς. Περάσει πρώτα για 3 στη Στεφάνη, κατεβάζει το rebound ο Κοσμίδης. Τσιγκάκης γρήγορα στον Παπαγεωργίου. Και περιμένει. Τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Σιγκάκης με Κοσμίδη. Σούλτης έτοιμο καλάθι, αστοχή όμως, rebound Παπαγεωργίου, 2 δευτερόλεπτα. Σιγκάκης για 3 δεν το βάζει. Rebound από τον Σκληράκη. Ο Σκληράκης υπάρχει foul. 2 βολές. Foul του Καλαϊτζάκη. Φαλτάς με το 5 αντί του. Τέταρτο φάουλ το 14. Ξυγκάκι με το 3. Τέταρτο φάουλ του Καλαϊτζάκη. Μέσα με βολή. Δεύτερη rebound από τον Σούλτη. Τελευταία αυτή τη δεκαλέπτη είναι για τους WarGames Reload. Δεν πρέπει να βιαστούν. Αν βιαστούν θα δώσουν τζάμπα. Μια επίθεση στους Κέρβερους. 38-35. Παρτιφάλ του Κανέλου. Δύο βολές για τον Καλαϊτζάκη. Το καλό ή το κακό των play-off της development στο πρεμπλήκα είναι πως είναι ένα match. Δεν μπορείς να διορθώσεις πράγματα. Συνήθως σε δύο παιχνίδια περνάει η καλύτερη ομάδα. Έχεις δευτερόλεπτα Κανέλος. Το Καλάκης για 2 στο σίδερο rebound. Τον Παλτά τέλος δεκαλέπτου. Κέρβερη 38, WarGames Reload 35, 36 μάλλον, διαφορά στο καλάθι. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο. Πεντάδες για τους Κέρβερους, 5, 99, 23, 25 και 41 για τους WarGames Reload, 5, 45, 13, 12 και Παυλόπουλος με το 79. Παυλόπουλος, Λιλής, Παλτάς, Κοσμίδης και ο Σούλτης. Από την άλλη μεριά, Κανέλος, Δημάκης, Σκληράκης, Καγκαρνάκης και ο Μαράντσι. Παυλόπουλος, ο σίδερο ριμπάντ του Μαράντσι. 38-36 δείχνει από την Ασπίνακας. Ξανεμίστηκε το συν 13
Η φορά ασφαλείας που έκτισαν οι Κέρβεροι, το 36-23 ήταν το σκορ. 13-2 το σέρι που τρέχουν οι Βόρδια με Ζρίλοτ. Μαράνσι, για αυτού το πήγαινε, rebound έχουμε από Δημάκη. Σκληράκης για δύο αστοχή, rebound του Κοσμίδη. Κοσμίδης κατεβάζει. Παλτάς ξανά στο Κοσμίδη. Ισοπαλία, 38 όλα. Ασίστ του Παλτά και το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή. 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να μάθουμε την τρίτη ομάδα, λογικά το τελευταίο εισιτήριο θα είναι. Καλά με τη Σκληράκη μπροστά ξανά η Κέρβερη. Τελειώσει νωρίτερα το άλλο μάτς, μου κινήσεις ανακόντα. Κούρτης θα μπορούσε να εκτελέσει, δίνει στον Κοσμίδη. Δεν σκοράρει, μάχια το rebound, ο Σούλτης είναι εκεί. Σούλτης, Κοσμίδης προλαβαίνει και το βάζει. Πριν ακουστεί η κόρνα. Είναι στην ειδίξη του rebound, γι' αυτό μερικά δεν δόθηκε παράβαση τριών δευτερολέπτων. 40 όλα. Κανένας. Αλλαγή ο Σλιγνάκης με το 4 στη θέση του Κανέλου την 23. Κοσμίδης, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπαίνει μέσα ο Ντάγκας τώρα. Παυλόπουλος για 3 στο βάζει! Το 59! Ασίστ του Κοσμίδη από το μείον 13 στο συν 3. Θυμίζει κάτι από σουβλέκες World Gamers στο κύπελο. Το μάτς. Και τότε είχαμε ανατροπές. Μαράψη για δύο airball rebound του Κοσμίδη. Θα πάρουν βήματα του Παυλόπουλου. Παίρνουν το τρίτο του time out νομίζω τώρα ή το δεύτερο. Τέλος πάντων time out του Κέρβερη, 40-43. 99-41, 4-5 και 25-5 από τον Κέρβερον. 5-79, 45, 12 και 13 για τους World Games Reload που προηγούνται με 3 πόντους, 43-40. Σιγνάκης, πιέζουν οι World Gamers. Σιγνάκης θέλει να περάσει μόνος του, τα καταφέρνει. Δημάκης για τον Σκληράκη. Ήταν και οι φωνές από τους φανατικούς των World Gamers Reload. Γίνεται χαμός, θα την δείξουμε σε λίγο. Μιλάκης επαναφέρει για ποιον. Παρτάς πρέπει να κάνει λίγο πίσω. Ακόμη 6 δευτερόλεπτα. Ο Μάνος ο Σκληράκης για 3, υπάρχει φάουλ, σωστό. 3 βολές για το Μάνο του Σκληράκη. Φάουλ του Παυλόπουλου. Να τη φανατική. Εδώ δει τον Reload. Χάσουμε τις βολές τώρα. 3 βολές για τον Σκληράκη. Μέσα η πρώτη. Έχει την ευκαιρία να φέρει το μάτς ξανά σε απόλυτη ισορροπία. Δύο στις δύο. Τρεις στις 43 όλα. Με βολές του Μάνου του Σκυράκη. Εμείς. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Πρώτο για τους Κέρβερους. Τρίτο φάουλ το 4. Τρίτο για τον Σιλιγνάκη. Παυλόπουλος με ταμπλό. Πάμε από ό,τι φαίνεται, νομίζω έτσι θα κλείσει τώρα το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ίσως κρυθεί και στην τελευταία φάση. Το εισιτήριο για το Final Four της Development Summer League.
Αλέξη στο σίδερο, ο Κοσμίδης αφήνει την μπάλα. Θα θυμίσω από το μείον 14 ήταν η Κέρβερη, το 10-20, μετά προηγήθηκα με 36-23 και τώρα μπροστά του WordGamers Reload με 43-45. Σούρτης. Σούρτης, ίσως έκανε και βήματα. Μπάλα εκτός από το Μαράνσι, 8 δευτερόλεπτα. Ζάκας μετά από όρο θα περάσει το μάτς. Παυλόπουλος ζητάει το σκρίν για να σουτάρει. Σουτάρει, δεν το βάζει, ριβάνω το Σλιγνάκι. Μαράνσι. 2 airball, ο Κακαρνάκης είναι εκεί, παίρνει το rebound, αστοχή, μαζεύει ο Κοσμίδης το rebound, κλέβει ο Δημάκης, πεσμένος, ολοκαίρους για επίθεση για τους Κέρβερους, Σκληράκης για το Δημάκη, Σιλιγνάκης, 10 δευτερόλεπτα, δύσκολη ενέργεια, αστόχησε ο Κακαρνάκης, είναι επιθετικό rebound, η τάπα του Κοσμίδη, ο Κακαρνάκης δίνει μάχη, ο Κοσμίδης όμως μαζεύει. Παλτάς για τον Λιλί. Υπάρχει φάουλ. Σιλιγνάκι. Πώς το Σιλιγνάκι χρειώθηκε χαμηλά. Ντάκας με το 15 στη θέση του Δημάκη με το 99. Κοσμίδης, βήματα του Λιλί. Τρεις ο Σκληράκης στο σίδερο, Μαράσι το rebound. Υπάρχει φάουλ του Παλτά, τρίτο μαδικό. 5 και 20 πριν το τέλος. Τρίτο φάουλ το 5. Τρίτο φάουλ του Παλτά. Ο Καρνάκης στο σίδερο παίρνει το rebound. Η φάουλ του βήματα, φάουλ του Κοσμίδη. Πάμε στον Καρνάκη που παλεύει μέσα ο ζωγράφης, το είναι πιο κοντός από τον Κοσμίδη, ίσως έπρεπε να παίξει μέσα ο Μαράνσι. Ψυχάκης μέσα με το 3-6, ο Παλτάς με το 5. Άρχισαν και τα γιουχαρίσματα, την εξέδρα των Πυριωτών. Τέταρτο νομίζω. Όντως. Παυλόπουλος. Κάτι λεπτά ακόμη για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί την Δευτέρα στον Κολονό για το Final Four. Κοσμίδης δεν το βάζει. Ο Σκούρτης δεν προλαβαίνει. Θα πάρει το rebound. Έχει χτυπήσει ο Κακαρνάκης. Σηκώνεται. Την έφαγε. Εκεί που δεν έπρεπε. Δέσποινα πήγε, δεν βοήθησε. Μπορούν να δώσουν άλλο ένα. Ντάγκας για δύο. Αστοχή, rebound του Σούρτη. Κακαρνάκη, τζάμπολι, φάουλ. Φάουλ του Σούρτη. Βολές για τον Κακαρνάκη. Τους έκλεψε. Βολές οι δύο βολές.
Εδώ μήπως έχει τελειώσει το άλλο μάτς. Ο Καρνάκης χάνει την προτιμονή. Παραμένει το 43-45. Μέσα 4-44-45. Δεν τελείωσε το παιχνίδι ακόμη. Το Κάρβουνο 10 η ώρα ξεκίνησε λογικά. Σουγκάκης. Κίνηση, δεν έρχεται το καλάθι. Rebound όμως από τον Κοσμίδη. Πουλής. Έχει προς τα μέσα σαν σε προπόνηση. 44-47. 4 λεπτά πλέον για το τέλος. Μέλος με το 23, σκέψη του Συλλογινάκη με το 4. Δουλής, δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Παυλόπουλος, ψάχνει το Σούλτη. Σούλτης ανάποδο λέει, yeah! Καλάθι πρόκρισης, εδώ βάζετε και ο καλάθι. Σε θέλει μπάλα, έχουμε βέβαια ακόμη αρκετό χρόνο, η διαφορά στους 5. Μαράση, παραλίγο το λάθος. Ντάγκας για 3, υπάρχει φάουλ 3 φορές και για τον Ντάγκα. Αν βάλει στο 1-1 ασίστ για τον Μαράση. Έκανε φάουλ ο Λιλής, βρήκε χέρια. 3 φορές για τον Ντάγκα. Λοιπόν, έγκαισή μου. Προετοιμασίες από τους φανατικούς, έξω η πρώτη. Δεν φωνάζουν τώρα. Φασολάδα! Έξω και η δεύτερη. Η λέξη φασολάδα κάνει τους Κέρβερους και συγκεκριμένα τον Μπάγκα να χάνει βολές. Το τσικάκι ξεφεύγει από την baseline. Πρέπει να πάρουν τα ημάδα μου τώρα οι Κέρβεροι. 44-51 στο συν 7 η World Games Reload. Σκληράκης για 3, δεν το βάζει. Rebound του Κοσμίδη. 3 λεπτά ακόμη, 2:53 για την ακρίβεια. Τσικάκης τώρα δεν πρέπει να βιαστούν οι World Gamers. Κοσμίδης για τον Σούλτη σκοτώνει τους Κέρβερους. Δεν τους σκοτώνει, αστοχή από την περιφέρεια, rebound του Σκληράκη. Κανέλος. Του Σκληράκη. Καρνάκης. Έξω στο Κανέλο, Κανέλος για το Σκληράκη. Ούτε ο Σκληράκης εκτελεί για 2 τελικά. Δεν το βάζει, rebound του Κοσμίδη. Ο χρόνος κυλάει υπέρ των World Games Reload. Το δευτερόλεπτο δεν πρόλαβα να πάω στο κέντρο. Ο Λιλής. Δώρο εδώ από τους Wargamers. Παράση. Παράση παίρνει το σούτ. Υπάρχει φάουλ. Τρεις φορές και για εκείνον. Αν βάλει στο 1-1 εσείς για τον Κανέλο. Τρίτη φορά που κάνουν φάουλ πάνω σε προσπάθεια από την περιφέρεια οι Wargamers. Reload. Σκληράκης είχε βάλει και τις τρεις βολές, ο Ντάγκας τις έχασε και τις τρεις. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Μαράση. Μέσα η πρώτη. 45-51. Δύο στις δύο. Τρεις στις τρεις, σύγκριμος ο Μαράση.
δευτερόλεπτο. Λιλής για τον Παυλόπουλο. Ξανά ο Λιλής, 2 λεπτά πριν τη λήξη, 47-51 μπροστά η Γουργία με την Λιλιώτη. Παυλόπουλος για 3, δεν το βάζει, rebound του Κοσμίδη, καλά και από τον Φραντσέσκο τον Κοσμίδη. 47-53. Τέταρτο φάουλ του Νίκο του Πέντε. Τέταρτο φάουλ του Κακαρνάκη. Wargames είναι προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 10 πόντους. Στο ξεκίνημα όμως του... Πόσα και πολύ. Προσπέρασαν όμως οι Κέρβερ με 30-21 στο πρώτο ημίχρονο. Μετά βρέθηκαν μέχρι και στο συν 13, με 16-23. Τώρα όμως προηγούνται οι Wargames Ρεγλωάτου. Σκληράκης για 2, αστοχή rebound του Παυλόπουλου. Θα χτυπήσει ο Σκληράκης στο πρόσωπο. Δεν έχει δώσει φάουλ. Τα δευτερόλεπτα για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο στο το Final Four. Τελικά στο Κάρβουνο είπαμε θα τελειώσει νωρίτερα και το match το Sport Memphis με τα Ανακόντα. Υποβιάστηκαν αλώσιμοι πρώτος ημιτελικός. Ξεκάχισαν στο key rebound του Σπυράκη. Νομίζω δίνει τελευταία ευκαιρία για τους Κέρβερους. Σπυράκη θα του δοθεί τη ρακέτα σας στο key. Rebound του Κοσμίδη, ο Κοσμίδης περνάει το κέντρο, η Γόρκη Μεσή είναι στο Final Four, 2 βολές για τον Θαλίδη στο Κοσμίδη. Πέμπτο φάουλ του Μαράντσι, time out, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. 2 βολές για τον Κοσμίδη, 12-21, 3-79 και 45 για τον Ριλότ. 15-23, 10-25 και 5 για τους Κέρβερους. Το Σμίδης έχασε την πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη. Bound to Daga. Ένα λεπτό πριν τη λήξη, Κανέλος. Μόνο κάποια μεγάλα σου τώρα μπορούν να σώσουν τους Κέρβερους. Ντάγκα συμπλέγει το drive. Τραταριδάκης για 2. Αστοχή, rebound του Ξικάκη. Γουόργκεμς Ριλότ. Περνάνε στις 4 κορυφαίες ομάδες του μπασκετάκι της Development League του Summer. Στρέφοντας από το μείον 13, 2 βολές για τον Νίκο Λιλί. Δεν γίνανε το μάτι, διαφορά στους 7. 31-11 το σερί. Μετά το 36-23 υπέρ των Κέρβερων. Ο Ξυγιάκης έξω με το 3, μέσα ο Καλαϊτζάκης με το 14. Έξω από την βολή. Θα δούμε μήπως τελείωσε στο κάρβο με το παιχνίδι. Δεύτερη αναφορά τα πλάγια για τους Κέρβερους. Σαράντα δευτερόλεπτα. Έγινε το μάτς. Κανέλος. Δίκαια η νίκη για τους Wargames Reloadas. Τώρα στην περιφέρεια ο Ντάκας. Ριμπάουντ του Κοσμίδη. Δεν κάνουν φάουλ οι Κέρβεροι. Λιλής. Τώρα το φάουλ του Στραταριδάκη. Δύο βολές για τον Νίκο Λιλή. Παρά το γεγονός ότι έχουν χάσει 4 βολές, δεν κινδυνεύουν οι gamers. Οι Κέρβεροι από εδώ αποχαιρετούν. Ήταν εξαιρετική πορεία στο Summer. Νομίζω επιτυχημένη η πορεία τους. Θα μπορούσαν βέβαια και εκείνοι να βρεθούν στο Final Four. Νομίζω ήταν εισάξιες οι ομάδες. Ανώτεροι απλά εκεί που έπρεπε η Wargames Reload. Μέσα η πρώτη βολή του Λιλή. Το τελικό σκορ δεν δείχνει τη διαφορά που είχαν οι δύο ομάδες. Το χρόνο είναι τώρα στους 9. Ντάγκας. Καλέλος το πάει post. Διαμορφώνει το τελικό. 49-56. Δεν θα κάνει επειδή τώρα οι Wargames. Όχι, κάνει φάουλ ο Κανέλος. Δύο βολές για τον Παυλόπουλο.
Ακόμη ένα Final Four. Σε Wargamers. Έξω από την βολή. Σε δεύτερη. 49-57. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 49-57. Τόσο αν βάλει αυτό το μπάζερ μπήκε ο Ντάγκας, δεν το έβαλε. Η Wargamers Reload στις 4 κορυφαίες ομάδες της Development του Summer League από εμάς. Καλώς σας βράδυ.